Γεια σας, βρε ομορφιές! Κοίτα να δεις τώρα εγώ τώρα πώς σας υποδέχομαι μετά από 3 εβδομάδες, έτσι, σε μια πάρα πολύ προσωπική μου στιγμή. Εγώ είμαι η Μπέλα Μέρη που σας λέω Welcome to my channel again, μη φοβάστε καλέ, εγώ εδώ. Οπότε, να, σε αυτή την κατάσταση σας υποδέχομαι, αλλά και εγώ τι πρέπει να κάνω, παιδιά. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά, προετοιμασίες και να φτιάχνω τη μούρη μου με μια αποτοξινωτική μάσκα, θα έλεγα, με ενεργό άνθρακα. Βέβαια, τώρα ενεργό άνθρακα τώρα για το καλοκαίρι μπορεί να μη σου συστήνω, αλλά εγώ θέλω μια αποτοξίνωση, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό οφείλεται αυτή η εμφάνισή μου. Η ώρα είναι 12, είναι Τετάρτη και εγώ το Σάββατο φεύγω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει εγώ να προετοιμάζω τα πάντα, να προετοιμαστώ σαν άνθρωπος. Καλά, έχω ήδη προετοιμαστεί από τον Ιούλιο ότι θέλω να φύγω κι εγώ, να, δηλαδή έχω σαλτάρει, έτσι να ξέρεις. Οπότε πρέπει να προετοιμάσω σώμα, μούρι, τι θα πάρω, τι προϊόντα μακιγιάς θα πάρω, τι γενικά θα πάρω. Αλλά πρέπει να βγάλω και φρύδι. Τώρα για last lift δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβω. Η αλήθεια είναι πρέπει να φτιάξω βαλίτσες, πρέπει να φτιάξω, παιδιά, αυτές οι βαλίτσες. Δηλαδή κάθε φορά αυτό είναι που βαριέμαι. Πρέπει να μαζέψω τα βραγιά μου, τα φορέματα μου. Η μόνη τσάντα εύκολη είναι η τσάντα της παραλίας, η οποία σας την έχω δείξει κιόλας και τι πράγματα παίρνω. Και κοπέλα κιόλας μου είπε, καλέ που πας χωρίς καπέλο και γυαλιά, ναι, τα είχα ξεχάσει γιατί τα έχω στο αυτοκίνητο, οπότε γι' αυτό δεν τα είχα βάλει στην τσάντα θαλάσσης. Οπότε ουσιαστικά θέλω να περιποιηθώ, θέλω να προετοιμαστώ και θέλω να φτιάξω τα απαραίτητα. Πάρουμε όμως λίγο από την αρχή. Ωραία, μπήκε Αύγουστος. Πω, παιδιά, τι τρέλα είναι αυτή, πώς και πώς. Το περίμενα να σηκωθώ να φύγω. Θα ταξιδέψω μόνη μου φέτος, η αλήθεια είναι, και αγχώνομαι 680 χιλιόμετρα μόνη μου, οπότε λογικά αν βλέπετε το βίντεο αυτό θα το έχω μοντάρει εγώ στην καβάλα, εγώ θα έχω ανέβει ήδη στην καβάλα, αλλά τα παίρνουμε λίγο από την αρχή. Οπότε αν το βλέπετε αυτό το βίντεο που θα είναι μονταρισμένο, πάει να πει ότι όλα, δόξα του Θεού και την Παναγία, πήγαν όλα καλά στο ταξίδι. Θα ταξιδέψω που λέτε μόνη μου, γιατί φέτος το καλοκαίρι είναι και πάρα πολύ σύντομο, πολύ μικρό, μόνο με αυτό το coronavirus ένα πράγμα. Μου ήταν λίγο δύσκολα έτσι, η άδειά του, οπότε εγώ θα πάω να βρω τη μαμά μου απάνω στην καβάλα και την κόρη μου και μετά το σημείο συνάντησης και αναφοράς για όλη την οικογένεια, γιατί θα έρθουν όλοι χιλιάγατια παιδιά, θα είναι στην καβάλα όλοι μαζί. Έτσι και εγώ λοιπόν αποφάσισα να πάρω το τουτού μου, το αυτοκινητάκι μου, και να πάω μόνη μου πρώτη φορά στην Εθνική. Πρώτη φορά. Έχω βγει γενικά στην Εθνική και έχω κάνει και το μισό δρόμο Κατερίνη Καβάλα. Αλλά τώρα όμως νομίζω ότι ήρθε η σειρά μου να το κάνω όλο το δρόμο. Εντάξει, μωρέ, καλά θα πάνε, πιστεύω. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αισιοδοξία υπάρχει. Αρχίζει και με τραβάει το, Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει μαλλί φιλενάδα και θα βγάλω τις βαλίτσες μου σιγά σιγά να δω τι νεσεστέρια θα πάρω. Λες και θα πάω στον πόλεμο εδώ μεταξύ. Λες και η καβάλα δεν έχει ούτε σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν ξέρω, τα ψώνισα όλα εδώ από Αθήνα και είμαι GG. Και που λες, θα ξεκινήσω σήμερα με τη φροντίδα των μαλλιών μου. Είναι πάρα πάρα πολύ χάλια. Το τρέναρα για να σηκωθώ να φύγω ουσιαστικά. Και ήμουνα στη φάση που την τεχνική που την έδινα σε σακούλα με τα πιαστράκια. Αυτό το πράγμα. Είχα ξεχάσει δηλαδή τη λοξίτη φρατζούλα μου. Όμως σήμερα θα πάω να βάψω μαλλί και θα είναι πάλι όλα με ύλη γάλα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτό αρχίζει και τραβάει πάρα 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 πολύ. Αλλά θα πάω να βγάλω τη μούρη μου τώρα και ξέρω ότι αυτό θες να το δεις. Το τρελαίνεσαι. Θα δεις τον πόνο. Και όλη την ώρα λέω να μην βάζω γενικά τέτοια πράγματα. Αλλά όμως ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα κάνουν δουλειά. Όμως εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται το κράτσι του. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Πάω να βγάλω το πρόσωπο γιατί έχουν περάσει και τα λεπτά. Εν τω μεταξύ τώρα που λέω λεπτά, έχω παραγγείλει από Volt καφεδάρα. Εμένα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ το Volt. Σας έχω και εκπτωτικό κωδικό. Αν θέλετε να φάτε ό,τι θέλετε να φάτε από Ινδικό, από Μεξικάνικο, από τον Bella Mam, στην πρώτη παραγγελία σου μείον 5 ευρώ. Στην πρώτη παραγγελία. Οπότε πάμε να βγάλουμε τη μούρη μέχρι να έρθει και ο καφές. Λοιπόν, μόλις έβγαλα τη μασκούλα από το πρόσωπό μου, είναι πάρα πολύ ενυδατωμένο. Η συγκεκριμένη μάσκα η οποία έκανα είναι από Anemoessa, είναι μια μάσκα ενεργού άνθρακα, η οποία είναι αποτοξινωτική όπως σας είπα και απορροφάει την λιπαρότητα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απορροφήσει την λιπαρότητα και καταπολεμά το σμίγμα και την ακμή. Έχει μέσα ενεργό άνθρακα, κόκκινη άργυλο, ροδόνερο, γι' αυτό σε καταπραίνει γενικά, καστοερέλαιο, εθέρεολαιο, τεόνδεντρο και πάρα πολλά αγνά υλικά που θέλει το προσωπάκι μας για να κάνει το απαραίτητο, αυτό που πρέπει να κάνει τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή να σας πω ότι είμαι η Μαζόχα. Το ξέρω, το περιμένεις τώρα και εσύ πώς και πώς. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα έχω το σκουλαρίκι, λίγο φοβάμαι. Πάμε λοιπόν από εδώ. Η vlog μάνα μου χωρίς beauty γίνεται. Α, είμαι.
Α, έλα πειλέ, δεν το... Α, μου διαπονάει. Θα δακρύσω εδώ τώρα. Ο Μιτζή. Έλα, μία ακόμα έμεινε. Τώρα έχω το βράχο της κλωρική. Α, τώρα το κλωρική δεν το πιάσε. Και ναι ρε παιδιά, εντάξει, οκ, okay. Δεν το ξαναδείχνω λίγο πιο κοντά. Άλλος άνθρωπος. Αφού καθάρισα και τη μύτη, καλά παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Η μύτη μου αυτή τη στιγμή είναι βελούδο, όπως είναι και το υπόλοιπο προσωπάκι μου. Το δέρμα είναι σαν κολαράκι μωρού. Λοιπόν, συνεχίζω. Τι είναι ενυδάτωση? Βασικά έχω βάλει λοσιόν και θα συνεχίσω με έναν καινούριο ορό, ουσιαστικά, που δέχτηκα τον Ιούλιο, θα σου πω. Όχι ακριβώς στάνταρ, τον Ιούλιο, γιατί τώρα έχουμε Αύγουστο. Ρε φίλε, έχουμε Αύγουστο, γιατί δεν το λέω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ thin. Είναι ένα ορό από αισθέτικα ντόνα. Είναι ένα face oil, μη σε τρομάζει. Δεν είναι καθόλου λιπαρό, είναι πάρα πάρα πολύ thin. Το συστήνω ανεπιφύλακτα για τις πιο νεαρές ηλικίες. Παρ' όλα αυτά εγώ το χρησιμοποιώ το πρωί. Το έχω βάλει και στο ψυγείο, γιατί το υπάρχει και περισσότερη διάρκεια στο ψυγείο. Αλλά πέρα από αυτό είναι καλοκαίρι και μου αρέσει πάρα πολύ γενικά ό,τι βάζω στη μούρη μου, ειδικά το καλοκαίρι, είτε στο σώμα είτε στη μούρη. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάτε σχεδόν αμέσως, μυρίζει νυχτολούλουδο, έχει αγνά υλικά και πού από παιδιά μας σκοβολάει, ειλικρινά, μ' αρέσει πάρα 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 πολύ. Και εννοείται ότι στο Instagram σας έχω αυτό τον ωρό διαγωνισμό, οπότε ακριβώς από κάτω στο description box θα σου έχω το απαραίτητο link για να πάρεις μέρος κι εσύ σε αυτό τον υπέροχο διαγωνισμό για αυτό εδώ πέρα τον ωρό. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Και που λέτε, εγώ το χρησιμοποιώ κάθε πρωί γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριά η σύνθεση. Αυτό το συγκεκριμένο μπορείτε να το βάλετε και ως primer και να προετοιμάσετε το μακιγιά σας. Φυθεί, δεν υπάρχει καθόλου λαδίλα, καθόλου, δεν κολλάει, παιδιά, είναι εξαιρετικός. Και θα συνεχίσω με την περιοχή των ματιών από VC, το Mirror 89, που είναι για τα μάτια, και αυτό το έχω στο ψυγείο. Εντάξει, δεν συζητάω. Και σαν ολοκλήρωση θα συνεχίσω με την VC, το gel, με ένα τζελώδης ουσιαστικά προϊόν, το οποίο και αυτό το έχω στο ψυγείο. Η φρεσκάδα. Νομίζω ότι μια χαρά την αποτοξινώσαμε τη μούρη. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μους και μαλλί. Βλέπεις ότι το έχω δέσει εδώ πέρα σε σακολοειδές τεχνική. Αυτή είναι η σακούλα. Μα δεν σου μοιάζει τη σακούλα έτσι, το δένεις. Κάποια στράκια, είναι τραγικό το μαλλί μου. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μαλλί. Το καινούριο μαλάκι έγινε, το μόνο που μένει είναι να φτιάξω και φρύδι. Θέλω βασικά να κάνω και μια συντήρηση σε αυτό εδώ πέρα το χέρι μου, γιατί έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά χρησιμοποίησα τζέλ. Εγώ ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ fan του Acne Gel. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα το τζέλ από Andrea και μπορώ να σου πω, κοίτα, δεν έχει πάθει τίποτα, δεν έχει αλλοιωθεί, δεν κάνει καν φουσκώματα, οπότε σκέφτομαι, εν τω μεταξύ μου αρέσει πάρα 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 πολύ αυτό το χρώμα και σκέφτομαι να τα ξανακάνω έτσι, summer είναι, και θα κάνω μόνο αυτό το χέρι, γιατί αυτό δεν ξέρω τώρα, δεν μεγάλωσε καθόλου και θέλω να κάνω και μία συντήρηση. Οπότε όμως πέχρι να το κάνουμε με αυτό, πάμε να σου δείξω τι θα πάρω όσον αφορά το skin care. Φέτος φιλενάδα θα πάρω κι εγώ το βαλιτσάκι των καλλιντικών. Το έχω πλύνει, είναι έτοιμο. Δεν μπορώ, έχω δηλαδή κουραστεί με τα φλίαρα νησεσέρια κάθε φορά, που παντού χύνεται, να πούμε, ένα πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ, τα συχάθηκα. Θα σου δείξω λίγο αρχικά. Θα πάρω αυτό το οποίο είναι τόσο δροσιστικό και το θέλω ουσιαστικά για κάτι καθημερινό και για το πρωί και το βράδυ, όταν δεν θα είμαι βαμμένη. Για πιο τούμπανο καταστάσεις διάλεξα το Up Vita, το οποίο το έχω δοκιμάσει. Είναι απίστευτα ενυδατικό, θρεπτικό. Το μόνο κακό σε μένα είναι ότι, επειδή δεν ξέρω τώρα τι καταπαθαίνει το pH μου, πάντως αλλοιώνει τη μυρωδιά, όμως δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί η ενυδάτωση και η θρέψη που μου δίνει στο προσωπάκι μου, το παραβλέπω αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θα πάρω λοσιόν, εννοείται, δεν το συζητάω, και εννοείται ότι έχω διαλέξει μισελέν νεράκι, το οποίο βγάζει και τα διάβροχα προϊόντα πανεύκολο στη χρήση, πανεύκολο. Πάνω στο δίσκο ντε μακιγιάζ, αλλά και στο πρόσωπο. Θα πάρω peeling προσώπου από Donna Valente, το οποίο έχει μπανάνα και τσαχαροκάλαμο, πάρα πολύ δροσερό. Η κόκκι του δεν τις καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ μικρή. Θα τα βάλω μέσα και θα συνεχίσω να σου δείχνω τι προϊόντα θα πάρω για την ενυδάτωσή μου. Έβαλα και τους δίσκους ντε μακιγιάζ μέσα. Βλέπετε δύο.
ίδιο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν βάζω μιτσελέρ για να βγαίνει πιο πολύ η ποσότητα και, αυτά, και αυτούς που είναι σε κυκλικό σχήμα τα βάζω για την λοσιόρν. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω εδώ πέρα τα προϊόντα skin care. Φέτος έχω διαλέξει να πάρω μαζί μου το σέρουμ από Elixir Cosmeo, το οποίο έχει υαλουρονικό και είναι ό,τι καλύτερο για την προετοιμασία του foundation, του μακιγιάζ μου γενικά. Κάθεται τόσο ωραία το foundation μετά, το οποίο ειλικρινά είναι πάρα πολύ παχύρευστο, όχι πάρα πολύ, είναι όσο θα πρέπει να είναι όσον αφορά το σέρουμ και δίνει μια ευχάριστη δροσιά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα έχω βάλει στο ψυγείο εγώ, γιατί τι θέλω την τόνωση, τι θέλω και τη δροσιά. Λοιπόν, για κρέμα ματιών έχω διαλέξει από Mineral 89, ό,τι καλύτερο, έχω πάρει κι άλλο όμως μαζί γιατί τελειώνει, έχω πάρει ένα lip balm για τα χιλάκια μου, έχω βάλει και scrub χιλιών. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι οι τρεις κρέμες. Θα μου πεις, καλά, γιατί τρεις, δεν σου φτάνει μία? Κάτσε, θα σου πω. Λοιπόν, ουσιαστικά έχω ανοίξει αυτό τον καιρό από Garnier, από την σειρά Bio, αυτή με τη λεβάντα. Η αλήθεια είναι ότι με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά της λεβάντας. Η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ θρεπτική, δεν έχω λόγια, αλλά εγώ με τη λεβάντα δεν τα πάω πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή μια κοπέλα από Oriflame μου είχε στείλει αυτήν εδώ πέρα την τζελάτη, σε τζελάτη μορφή, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει και αλόη βέρα, όπως βλέπεις, αν εστιάσει η μάνα μου η κάμερα, εστίαζε, με αλόη βέρα, η οποία θέλω να την δοκιμάσω, γιατί θέλω να την βάλω και αυτήν στο ψυγείο, γιατί δεν έχω ιδέα, και επειδή μου έχει τελειώσει η κρέμα ματιών, πήρα από Laverne Rose και για μάτια, αλλά και για χείλη. Εννοείται ότι καλοκαίρι without mask δεν γίνεται, οπότε προτίμησα να πάρω από την καινούργια μου πρόσφατη αγορά από το φαρμακείο μία μάσκα με aloe vera, την έχω δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ δροσερή. Εννοείται ότι πήρα και το πινελάκι μου και φέτος διάλεξα να πάρω και έναν ορό, τον οποίο το χρησιμοποιώ το πρωί. Είναι από Aesthetica Donna και, κορίτσια, μην ξεχνάτε, γιατί σήμερα έχει ανέβει και διαγωνισμός στο Instagram, οπότε από κάτω από το κουτάκι περιγραφής στα γράφω όλα πώς θα πάρεις μέρος. Είναι ένας ορός τον οποίο ουσιαστικά τον έβαλα και αρχικά στο βίντεό μου, όπως ξεκίνησα να κάνω την υδάτωση αφού έβγαλα την αποτοξινωτική μάσκα, και είναι ένας ορός ο οποίος τον συστήνω για πιο νεαρές ηλικίες, μυρίζει τέλεια, τονώνει, θρέφει, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο για το ξεκίνημα της περιποίησης του προσώπου. Για body care διάλεξα να πάρω φέτος αυτά, θα μου πεις, ρεμπέλα, αλήθεια τώρα. Παιδιά, είμαι στη φιλοσοφία ότι καλύτερα να έχω πολλά παρά να μην έχω τίποτα. Δεν ξέρω τι θα με βρει, δεν ξέρω σε τι φάση θα με βρει, οπότε δεν είμαι στη φάση να τρέχω. Οπότε διάλεξα να πάρω αυτά τα τρία προϊόντα από Aeolia. Αρχικά να σου πω ότι είναι μια πρόσφατη αγορά μου από Aeolia, ένα body scrub το οποίο, παιδιά, όχι μοσκοβολάει, δεν υπάρχει, είναι με αμυγδαλέλαιο, με ελαιόλαδο, με αλάτι, με white και brown sugar, και είχε και μείον 30% έκπτωση Aeolia, και εννοείται ότι αυτά τα εκμεταλλεύεσαι, δεν τα αφήνεις έτσι. Λοιπόν, με την πρόσφατη αγορά μου πήρα και το After Sun αυτό, το οποίο έχει μέσα γιαούρτι, αγγούρι και αλόι, τρία βασικά συστατικά για την ενυδάτωση και τη δροσιά μετά από παραλία. Παιδιά, ειλικρινά, είναι ιδιαίτερο αυτό το After Sun, δεν είναι ένα After Sun όπως το, δεν ξέρω. Είναι ιδιαίτερο. Εμένα μου βγάλε και κάτι σαν μέντα. Λες και ένιωθα το κορμί μου να σκάει. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάτι που δυόσμο, κάτι που σκάγανε, κάτι καραμελάκια. Εμένα αυτό το αίσθημα μου έβγαλε. Είναι ιδιαίτερο προϊόν. Και εννοείται ότι έχω διαλέξει και αυτό το ξηρό λαδάκι από Aeolia, το οποίο απορροφάται πανεύκολα πάνω στο σώμα σας, δεν αφήνει λαδίλα, παρόλα αυτά που είναι λάδι, αλλά όπως βλέπεις είναι ένα ξηρό λαδάκι. Εντάξει, γενικά εγώ αγαπάω Aeolia, οπότε ήταν πολύ λογικό να πάρω μαζί μου Aeolia. Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσω εδώ πέρα με Dallon, μία από την δεύτερη αγαπημένη μου εταιρεία. Εννοείται ότι θα πάρω μαζί μου αυτό το gel σώματος, το οποίο, παιδιά, είναι ό,τι δροσιστικό υπάρχει, τζελάτο τελείως. Δεν κολλάει καθόλου, το έχω δοκιμάσει και αυτό, απίστευτη δροσιά, και εννοείται, επειδή
έχουμε καλοκαίρι και καλοκαίρι without summer δεν παίζει. Διάλεξα να πάρω αυτό το γαλάκτωμα μαζί μου, το οποίο έχει summer φάση, αποσμητικό, αχλαδάκι Dove, και εννοείται ότι πήρα αυτό το καινούργιο προϊόν φέτος από Dove, το οποίο θυμίζει αερογράφο, ειλικρινά φσίτ και φυγές. Στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα στο σώμα. Είναι το καινούριο Arrival από Dove, το οποίο είναι body lotion με αβοκάντο. Είχα πάρει πέρυσι και την καρύδα, το έφαγα, το έλειωσα, οπότε θα τα πάρω όλα αυτά. Όσον αφορά το skincare, νομίζω ότι είμαι καρακομπλέ. Ίσως να φαίνεται και σε κάποιους ότι είναι υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Και ίσως να λέτε κάποια καλά, ρε φίλε, αυτή που πάει στον πόλεμο, σε κανένα κατσικοχώρι, η καβάλα δεν έχει τίποτα. Εννοείται ότι η καβάλα έχει τα πάντα. Και ότι δεν είναι κατσικοχώρι. Έχει και βασιλόπουλο, έχει και μαζούτι, έχει και σκλαβενίτη. Αλλά εγώ, σαν Μαρία, θέλω να είμαι πλήρης. Γιατί πάντα φιλενάδα κάτι τυχαίνει και πάντα η Μαρία τρέχει. Οπότε, επειδή είμαστε στις διακοπές και δεν θέλω να γίνει αυτό, καλύτερα να πάρω πολλά. Όταν είμαι διακοπές, θέλω να είναι όλα οργανωμένα, όλα τέλεια, να ξέρω ανά πάσα στιγμή ότι έχω αυτό για ό,τι και αν τύχει. Οπότε, είμαι στη φάση να σας δείξω τώρα τι καλλυντικά θα πάρω. Τα καλλυντικά είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Γενικά, δεν ξέρεις τι να πάρεις. Εγώ, εντωμεταξύ, έχω ένα πρόσωπο, γενικά μία επιδερμίδα που λιώνει το καλοκαίρι. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει καθόλου να βάφομαι και περιορίζομαι μόνο σε 2-3 προϊόντα, ειλικρινά, και παίρνω τόσα πράγματα. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για την καταναλωτική μανία. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν με έπιασε πολύ καταναλωτική μανία, γιατί όπως με γνωρίζετε και εσείς στο Instagram, μου χάλασε και το κινητό μου και έτρεχα, δηλαδή, okay. Γενικά δεν είναι μόνο ότι έχω το κανάλι, γενικά μου αρέσει να ψωνίζω πάρα πολλά. Το καλό είναι όμως ότι επειδή έχω παιδιά, δεν μου πιάνει πλήρης η καταναλωτική μου μανία. Οπότε πάμε να σας δείξω τι προϊόντα μακιγιάς θα πάρω. Φέτος, Κυριακή, έχω και τη βάφτιση της κολλητής μου. Σκέφτομαι να πάρω και τα καινούργια προϊόντα από MAC. Αλίμονο, γιατί βάφτιση χωρίς MAC που πας, μάνα μου. Οπότε θα σας δείξω τα προϊόντα και μετά θα κάνω ένα διάλειμμα να μαγειρέψω, γιατί κάποιοι πεινάνε εδώ μέσα, είναι λογικό. Οπότε πάμε να σας δείξω τα προϊόντα. Εντάξει, κλαίω. Έχει γεμίσει ήδη το βαλιτσάκι και δεν έχουν μπει ούτε τα μισά καλλυντικά. Κλαίω, η φάση είναι ότι θέλω να πάρω και προϊόντα για τα μαλλιά. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, όπα, το φως. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι όπως βλέπεις θα διαλέξω μικρές συσκευασίες, μπας και χωρέσει. Με βλέπω να παίρνω και ένα συχαμένο νεσεσέρ, μαμά το Χριστό. Λοιπόν, έχω βασικά να σου εστιάσω λίγο πιο πολύ τα προϊόντα για το Foundation. Λοιπόν, πήρα αυτό από τη MAC, όπως σου είπα, με την πρόσφατη έκπτωση που είχαν με το 50%. Ένα prep και fix, το οποίο είναι όλα τα λεπτά, μυρίζει καρύδα. Δεν μυρίζει συνέχεια καρύδα. Η αλήθεια ήταν ότι αν μοιράζει συνέχεια καρύδα θα ήταν πολύ ενοχλητικό. Το έχω δοκιμάσει σαν φινίρισμα μετά, παιδιά. Δεν τραβάει τη μούρη. Είναι φανταστικό. Αυτό εδώ πέρα από το Foundation, το οποίο ο κωδικός είναι το NEW25 σε ροδακινή τόνους. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το concealer, το οποίο δεν μου βγαίνει, θα βγει, το οποίο είναι 24 ώρες MAC από το Studio Fix. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ο στόκος που θέλω εγώ για concealer, δηλαδή όπως είναι αυτό εδώ πέρα από Essence, το οποίο έχει και βιταμίνη και είναι στόκος, αλλά εντάξει. Okay. Λοιπόν, για καθημερινό, έχω διαλέξει να πάρω από Gridzy, το οποίο είναι matte, είναι φανταστικό, και πήρα και αυτό εδώ πέρα από 7 Days, το οποίο είναι ένα προϊόν λάμψης, και το κάνω μίξι με το foundation και μου δίνει τη λάμψη που θέλω. Τι άλλο να σου πω, και όσον αφορά τον foundation, είπα να κάνω μακιγιάζ με αυτήν εδώ πέρα την αντιλακή, η οποία έχει χρώμα και είναι Fresider, είναι το 50C, ένα αντιλιακό, παιδιά, για το πρόσωπο, το οποίο, τι άρωμα είναι αυτό, δεν έχω ξαναδοκιμάσει τόσο ωραία αντιλιακή με χρώμα, δεν βγάζει λιπαρότητα, οπότε εγώ εδώ θα κινηθώ όσον αφορά την κάλυψη του προσώπου μου. Αυτά είναι τα καλλυντικά, πάρα πολύ πολύ
συντηρησμένα. Κοιτάω σε κάθε ταξίδι μου να παίρνω μικρές συσκευασίες για να χωράνε, αν και δεν το βλέπω να χωράνε. Βασικά είναι αυτό που με πιάνει κάθε φορά. Πιάνει ότι έπρεπε να το πάρεις και εκείνο, μωρή. Που έχει μείνει είναι να φτιάξω και τη βαλίτσα με τα ρούχα. Έχει μείνει το νεσεζεράκι το οποίο δεν το γλιτώνω όσον αφορά τα προϊόντα για τα μαλλιά. Είδατε δηλαδή ένα άτομο και μαζεύει τόσα πράγματα. Μετά έχει μείνει ο ειδικός σάκος που θα βάλω τα τρίποδα, φορτιστές, κινητά, ακίνητα και όλα αυτά. Είμαι όμως πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε πάω να μαγειρέψω και θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Έχω να σου πω ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτή τη βδομάδα, όλα μαζί, ίσως να φταίω κι εγώ επειδή τα άφησα τελευταία στιγμή να τα κάνω όλα. Τέλος πάντων, όμως ήρθε η Παρασκευή και τα έχω φτύσει πραγματικά. Κρέτησε όλο αυτό το πράγμα από την Τετάρτη είναι ότι φτιάξαμε φρύδια φλενάδα. Κάναμε upgrade στα νύχια, τελικά έκανα συντήρηση και στα δύο τα νύχια. Δεν κράτησα το ίδιο χρώμα. Όπως βλέπεις, έκανα gel, αγάπησα το gel της Andrea. Είναι η δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ στη συντήρησή μου. Έκανα και αυτό εδώ πέρα το Marble Art. Το βρίσκω πολύ καλοκαιρινό βασικά. Έχω κάνει το μαλλί μου, έχω κάνει τα πόδια μου. Παιδιά, έκανα γενική σε όλο το σπίτι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Οι άντρες δεν το έχουν και πολύ. Και έκανα και το σπίτι, η νοικοκυρά θα φύγει, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να τα έχω όλα στην εντέλεια. Ήταν μια κουραστική εβδομάδα. Είμαι εγώ γενικά της τελευταίας στιγμής και κουράζομαι διπλά. Έτσι, Παρασκευή, απόγευμα, είναι όλα έτοιμα, πακεταρισμένα. Λοιπόν, αυτά τα δύο δεν είναι δικά μου. Όλα αυτά όμως, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και χτένα που θα μπει στο τέλος, 7 είναι δικά μου. Δηλαδή, ένα άτομο τώρα, καταλαβαίνεις. Αλλά μαζεύονται, παιδιά, μαζεύονται. Και στην τελική να σου πω κάτι, θα ανέβω για 3 εβδομάδες στην Καβάλα. Είναι η προμάτια μου.
Σας έδειξα και τα πράγματα πριν λίγο, κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί, ήταν τα δικά μου τα τσιπράκαλα, αλλά ήταν και του γιού μου. Οπότε, κουκλίτσες μου, θα σας αφήσω για σήμερα. Θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να κοιμηθώ για να σηκωθώ το πρωί να είμαι ξεκούραστη, γιατί πρέπει να οδηγήσω. Το κάνω πρώτη φορά μόνη μου αυτό το ταξίδι, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και θα τα πούμε αύριο στο ταξίδι. Καλημέρα, βρε παιδιά! Και ναι, ήρθε το Σάββατο και είμαι μέσα στα μάξι. Και ξεκινάμε. Να κάνουμε και το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Ναι, πρώτη στάση εδώ πριν τη Λαμία. Κοιτάνε το μεταξύ όλοι. Μασκούλα στο αυτί, αντί για το γαρίφαλο στο αυτί. Παιδιά, με είχε πιάσει ένα κάτουρο. Λέω, Παναγία μου, συνήθως δεν θα σταματώσω εδώ στην Αταλάντη. Θα σταματώσω λίγο μετά τη Λαμία σε ένα άλλο Olympus Plaza. Αλλά Olympus Plaza εδώ, Olympus Plaza και εκεί. Never mind, στο ίδιο τέτοιο θέμα. Λοιπόν, και μίλησε ένα τρελό κάτουρο και λέω, δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να σταματήσω. Κατά τα άλλα, όλοι φοράνε μάσκες. Δεν επιτρέπεται πουθενά χωρίς μάσκα και πολύ καλά κάνουν από τη μία. Πάω να ξεκινήσω γιατί τα χιλιόμετρα είναι πολλά. Hello again, δεύτερη στάση λίγο πριν την Κατερίνη, πάλι για κατούριμα. Σας πιάνει και εσάς αυτό το πράγμα που να θες να κατουρίσεις στην Εθνική. Τέλος πάντων, πήγα πάλι μασκούλα, κλασικά, έβαλα και ένα αντισηπτικό ρε παιδιά που είχαν μέσα. Και έχει κάτι το καπνιστό, δηλαδή βρωμάνε τα χέρια μου. Άμα το ξέρω, θα βάζα το δικό μου. Θα φάω και κάτι. Homemade φυσικά. Υποστηρίζουμε τη homemade κουζίνα. Και θα ξεκινήσω πάλι. Τελικά να ταξιδεύεις με το παιδί μου και τόσο κακό. Έχεις την ησυχία σου, έχεις τις μουσικάρες σου, έχεις τη σιωπή των αμνών. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έφτασα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το vlog κλείνει κάπου εδώ. Και θα τα πούμε σύντομα σε νέο vlog. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Το καλοκαίρι τώρα αρχίζει.